Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά Μαύρο Ρόδο. Συγκλονιστικές θα είναι οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς. Η Κασιανή είναι αυστηρή, τυπική και σκληρή, ενώ κάνει συνεχώς ραδιοργίες με σκοπό να πετύχει κάθε σχέδιο που έχει στο νου της, γεγονός που αποδεικνύεται από την υπονόμευση της ηγουμένης Φιλαρέτης, προκειμένου να πάρει αυτή την θέση της. Και τα καταφέρνει. Μάλιστα, όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, η Κασιανή και ο Γιώργος οργανώνουν τις τελευταίες λεπτομέρειες ενός υποτιθέμενου θαύματος που θα λάβει χώρα στο μοναστήρι την ημέρα της ενθρόνησής της, κατά το οποίο ο Σταυρίνος θα σηκωθεί επιτέλους από το αναπηρικό καρότσι και θα περπατήσει ξανά. Σύντομα, λοιπόν, όλοι οι κάτοικοι της Γερακιανής συγκεντρώνονται στο μοναστήρι για την ενθρόνηση της νέας ηγουμένης, δηλαδή της Κασιανής. Αλλά τα πράγματα δεν πάνε όπως τα υπολογίζει. Ούτε τα θαύματα, και από την πρώτη κιόλας μέρα που χρήζεται ηγουμένη διασύρεται. Και σαν να μην φτάνει αυτό, κάποια στοιχεία από τα αμαρτωλό της παρελθόν αρχίζουν να βγαίνουν στο φως. Αυτά σχετίζονται με την περίοδο που έκανε χρήση σκληρών ναρκωτικών, ουσιών και επίσης εμπλεκόταν σε μια συμμορία που διέπρατε ληστείες. Η Κασιανή σαστίζει με αυτά τα στοιχεία και κάνει τα δύνατα δυνατά προκειμένου να ανακαλύψει ποιος ή καλύτερα ποια από τις αδερφές της στο μοναστήρι κάνει έρευνα για το ποιόν της με σκοπό να την διαβάλει. Τα πρώτα πρόσωπα που έρχονται στο μυαλό της είναι η προκάτοχός της, η Φιλαρέτη και η Αυσεντία. Αλλά εκείνες το μόνο που αρκούνται να πούν είναι ότι τίποτα δεν μένει κρυφό και απλά κάποια στιγμή έρχεται η τιμωρία των πράξεών μας.